ειδικών και πνευματικών αξιών. Καλούμε στο βάθρο τον κύριο Παναγιώτη Ρίγα, δάσκαλο από την Καλαμάτα, ο οποίος μας θύμισε με την παρουσία του σήμερα να έρθει να παραλάβει το βραβείο. Σεβασμιότατη, παντοσιολογιότατη, ευαισθημότατη. Σεβαστό Προεδρείο, φίλε και πολύ αγαπητέ κύριε Αναστόπουλε και κυρία Αναστόπουλου, κυρίες και κύριοι, φρονώ ότι η σημερινή μέρα είναι ιστορική. Φρονώ με την επίπνοια του Αγίου Πνεύματος ότι τώρα εδώ μέσα επετύχαμε το πνευματικό θεμέλιο ήχο του Τάβατος Πες. Επετύχαμε το πνευματικό θεμέλιο ήχο του Τάβατος Πες. Απομένει τώρα ο υλικός θεμέλιος ήχος. Εμπρός λοιπόν όλοι με την χάρη του Αγίου Θεού, με τη χάρη του Κυρίου του Χριστού που το περνέει αυτό, το περνέει, του το τάξαν οι ελευθερωτές μας, ο Κολοκοτρώνης, ο Μακρυγιάννης, και το περνέει και είναι για μας χρέος, είναι καθήκον μας. Θα ευχαριστήσουμε τον Χριστό μας και είναι ωραίο πράγμα να ευχαριστούμε τον Χριστό μας με τα έργα μας, με τα παντία έργα μας. Τότε είμαστε πραγματικά παιδιά. Οι πλαραγίσαντες είπαν ωραία πράγματα τα οποία εγώ σαν γεροντάκι δεν μπορώ να τα πω. Γιατί αφήνω και ξεχνάω. Μην ξεχνάτε, είμαι 91 ετών. Εγώ ξέρω όμως την παραγία μας και το Χριστό μας και την Αγία Τριάδα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι μου έχουν τα λογικά μου δεν τα έχω χάσει, θα έχω χάσει σαν γενναιότερη. Σήμερα λοιπόν εδώ που ήρθαμε ολοκλώθημα με πολύ αγάπη στο σκοπό μας να αναγείρουμε την εκκλησία μας, την εκκλησία μας. Το τάμα που έχουμε το χτίσαμε άλλη χειρότερη λαϊ από μας. Που δεν είναι φόρος, που δεν κακοί άνθρωποι και χτίσαμε τις εκκλησίες. Εμείς γιατί. Τι είναι εκείνο που μας κάνει και δεν το χτίσαμε. Είπε ο κύριος προηγουμένως ότι είναι γνωστή αυτή. Και ήμουν έτοιμο να του πω, κύριε μου, εμείς πώς θα αντιδράσουμε σε αυτούς τους κυρίους. Πρέπει να δούμε έναν τρόπο να αντιδράσουμε. Πρέπει να επιτύχουμε το σκοπό μας, να φτιάχνουμε την εκκλησία μας, το θάμα του έθνους. Εμείς όλοι το περιμένουμε και το θέλουμε. Άπειρη λοιπόν ο καθένα στο λιθάρι του και όμορφος ο κόσμος που λέει και η παιδί. Θα προβλήσουμε λοιπόν όλοι μας. Ο Σπυρίδων Τρικούπης είπε «Η Ελλάς προώρησε να ζήσει και θα ζήσει». Και ο Κολοκόνης είπε «Το τάμα του έθνου το όρισε να γίνει και θα γίνει». Θα το πιάσουμε εμείς. Αν η Συρία γινόν, οι δικές μας δυνάμεις θα αποβούν περισσότερες και ισχυρότερες. Όλοι λοιπόν θα βοηθήσουμε καθένα τον τρόπο του να φτάσουμε στην ημέρα να βάλουμε και τον θεμέλιο ήχο. Τον πνευματικό του επιτύχαμε τώρα εδώ μέσα από στο θέμα. Ας το ξέρουμε λοιπόν το Θεό, διότι πάντα μας αγαπάει ο Θεός, εμείς δεν τον αγαπάμε. Εμείς απομακρυνθήκαμε. Εγώ στην προσευχή μου του λέω, Χριστέ μου, βοήθησε μας να βαδίσουμε στον δρόμο σου, γιατί εξεστρατήσαμε. Συμφωνείτε? Εξεστρατήσαμε. Επήρα τον δρόμο του κακού, τον δρόμο της ανηθικότητας, τον δρόμο της ανεδημότητας, τον δρόμο του μίσους και όχι της αγάπης. Με τη βοήθεια λοιπόν του Θεού και με το ρητό της αρχής που λέει «Η Θεός με τιμών, ουδείς να
χειμών θα το φτιάξουμε το θάλαμα μας και θα είμαστε οι οικογενειακοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.